Για να μπορέσει να ζήσει τίποτα.
έχουμε γεννήσει από αμαρτίες. Είμαστε φυλακισμένοι στην αμαρτία. Μας έχει δέσει και ο όθαρο ο διάδοχος. Και αυτό, γιατί εμείς ξεχάσαμε τον Θεό του Δημιουργίου. Όπως θυμάστε πολύ καλά την φράση που είπε ο Άγιος Μάρτης Νέστορας, μέσα στην αρένα, στο στάδιο, όταν έπρεπε να πολεμήσει, όταν έπρεπε να χτυπηθεί, όταν έπρεπε να μονομαχήσει με τον Λιέο, τον επαγγελματία, στιγνό, δυνατό και κονταχτωτή, μονομάχο της ψυχής. Ένα απλό καταλέγει με τα λόγια του Θεέ Δημητρίου βοήθη. Νίκησε τον αμύθιτο, λύγησε τον αλήθιστο και διέλυσε τον όρθιο. Ο Θεός του Δημητρίου όμως είναι στις καρδιές μας για να κάνουμε το ίδιο με τον εγωισμό μας, με τον διάβολο, με το σκοτάδι, με τον κοσμοκράτο, με τους κόσμους του αιώνος του, τους λέει ο Απόστολος Παύλος του Βασιλεσίου σε επιστολή. Το κομμάτι της σοφίας και η περικοπή της οποίας διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της μοναχικής κουράς, όταν ο άνθρωπος γίνεται μοναχός. Έχουμε εμείς τον Θεό του Δημητρίου στην καρδιά μας, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο και το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύω ολοκάρδια σε αυτό που είναι φως. Πράγμα με τα έργα του φωτός. Ο Χριστός λέει προς τους Ιουδαίους ότι παραπονέθηκαν ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Τους είπε ο Χριστός, αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνετε και τα έργα που έκανε ο Αβραάμ. Εσείς όμως δεν είστε παιδιά του Αβραάμ, είστε παιδιά του διαβόλου, διότι ο διάβολος ο ανθρωποκτόνος ήταν εξ αρχής. Θα το κάνω και εγώ. Στο κατιόνι μου εκείνο τα λέει αυτή. Εμείς λοιπόν είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε το Θεό μέσα μας. Εάν έχουμε το Θεό μέσα μας, πράττουμε τα έργα του Θεού και ακολουθούμε το παράδειγμα της ζωής του Αγίου Δημητρίου. Γιατί αγαπούμε και τιμούμε τον Θεό που κήρυξε ο Άγιος Δημητρίου. Τον αληθινό Θεό, τον μοναδικό Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Κάποια στιγμή, δύο γονείς στο παιδάκι τους, που έφτασε 6 χρόνια, παιδί μου, θέλεις να πας στο σχολείο? Και λέει το παιδί μου, όχι. Τι να κάνω στο σχολείο, βαριέμαι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα μείνω στο σπίτι, να βλέπω παιδιά. Και όλοι σου είπαν, δεν πειράζει γιατί αργότερα θα πάω στο σχολείο. Τι καθόταν λοιπόν όλο το πρωί το παιδάκι και έπρεπε στην τηλεόραση παιδιά. Έπεσε να πει, δεν είπε και δεν του γύρου. Φυσικά με χρόνια μετά από αυτό το σχολείο και μετά από αυτό. Του λέει λοιπόν στο παιδί, κάποια στιγμή θα πάω στο σχολείο. Γιατί να πάω στο σχολείο, να μην μας πούμε από τη γειτονιά ότι δεν είχε σχολείο. Τι θα πει ο κόσμος, ότι δεν πας σχολείο, ότι δεν ξέρεις γράμματα. Καλά είναι το παιδί, να πάω. Πήγε, ήρθε. Πώς πήγε στο σχολείο, βαριόμουν. Δεν καταλάβω τίποτα, φυσικά δεν καταλάβω τίποτα. Όταν πας κατευθείαν στην τρίτη δημοτική, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πέρασε τα πρώτα και δεύτερα. Ούτε ήξερα να μάθω, ούτε ήξερα να διαβάζω, ούτε ήξερα να μάθω να κάνω τίποτα. Πάει με φωτιά, δεν καταλαβαίνω. Τι πάει ο κόσμος, δεν πειράζει κάτι. Κάνε ό,τι μπορείς. Είπε ο κόσμος ότι δεν ξέρεις γράμματα. Είπε, τι θα σκεφτόμαστε για το παιδί και για τους γονείς. Κάτι δεν πάει καλά. Η Εκκλησία είναι το σχολείο. Ο δάσκαλος ο Χριστός. Πρέπει να προσέχουμε αγαπητοί μου αδελφοί. Η διδασκαλία του Αγίου Δημητρίου είναι η διδασκαλία που ισχύει και σήμερα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να είμαστε.
αφήνουμε τον εαυτό μας μακριά από το φως που είναι ο Χριστός. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν βλέπει που πατάει. Δεν βλέπει που πηγαίνει. Χρειαζόμαστε φως για να βλέπουμε που πηγαίνει. Και φως είναι μόνο ο Χριστός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος είναι μια άνθρωπος, χωρίς αμαρτία, για να σώσει και εμάς τους ανθρώπους. Γεννήθηκε από την Παναγία μας, πνεύμα του Αγίου και Μαρία Συμπαθέντου. Βαπτίστηκε, δίδαξε, θαυματούργησε, περπάτησε στην κοινό του, έσαιξε τον δρόμο του αληθινό και το πώς θα πάμε στον παράδοσο. Σταυρώθηκε για μας, τον προδώσατε, για να νικήσει το θάνατο, αναστήθηκε. Πρώτος αυτός για να στήσει και όλους εμάς, ανελήφθη στον ουρανό. Και ανέβασε την ανθρώπινη φύση δίπλα στον τρόπο του Θεού, έστειλε το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής για να διδάξει σε όλους μας από τότε όλη την αλήθεια και να είναι μαζί μας για να την είναι η γραμμιστή. Μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του, αλλά και να την προφήλει και είπε ο Θεός τρώει τη σάρκα μου, είναι το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια και είναι μαζί του και είναι μαζί του. Προφέρουμε τη σάρκα μου και δεν είναι το αίμα μου, συνήγορος και υπερασπιστής μας στον χρόνο του Αγίου Θεού.